Γεια σας φίλες μου, είμαι η Εύη και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Σήμερα θα σας δείξω τη δική μου εκδοχή για το μανίκι με τις φούσκες. Δεν είχα σκοπό να κάνω βίντεο. Στην ομάδα στο Facebook έκανα μία δημοσίευση ότι πλέκω τη ζακέτα για την κόρη μου. Κάποιες φίλες ρώτησαν πώς γίνεται το μανίκι. Η αλήθεια είναι ότι εγώ κάνω ένα διαφορετικό μανίκι. Κάνω πάρα πολύ μεγάλη φούσκα. Και σκέφτηκα, μια και την κάνω την ζακετούλα, δύο πράγματα που έχουν ιδιαίτερη σημασία και αξία να σας δείξω. Το πρώτο είναι αυτός ο τρόπος για το μανίκι και ένα το λάστιχο. Να κάνω ένα σύντομο βιντεάκι να σας τα δείξω και εσάς. Για τη ζακέτα δεν βρήκα το λόγο να κάνω βίντεο γιατί δεν έκανα κάτι ιδιαίτερο. Έπλεξα το λάστιχο με τον κλασικό τρόπο, με άριχτα στην πίσω θηλιά και μετά ξεκίνησα και έριξα πόντους και έπλεξα μόνο κόμματι τη ζακέτα, ένα κομμάτι, είναι το στυλ που έχετε και τη λίγη όλο το κορμί, με μισά ποδαράκια. Όταν έφτασα στο σημείο που ήθελα να είναι η μασχάλη, χώρισα σε τρία κομμάτια, το μπροστινό, η πλάτη και το άλλο μπροστινό. Βέβαια όμως στο μπροστινό σειρά παρασυρά έκοβα ένα πόντο για να έρθει να γλυκάνει μπροστά η ζακέτα στο V. Ένα λοιπόν μονοκόμματο το κομμάτι ξεκίνησα, από το λάστιχο ξεκίνησα, χωρίζοντας τα τρία και μετά κάνω τα δύο μανίκια και το λάστιχο της πατηλέτας, το περιμετρικό. Δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται στο βίντεο, γιατί είναι το νήμα μου πολύχρωμο. Το πλέκω όμως, το πλέκω πάλι με τον ίδιο τρόπο που πλέκουμε το λάστιχο, αλλά πάνω στο πλεκτό μου ταυτόχρονα. Όλη τη ζακέτα την έπλεξα με βελονάκι νούμερο 7, γιατί το νήμα μου είναι το Yarn Art Ocean, που είναι αρκετά χοντρό νήμα. Όμως τα λάστιχα στο μανίκι και στην πατηλέτα, τα περιμετρικά, τα πλέκω με βελονάκι νούμερο 6,5. Ελάχιστη διαφορά στο βελονάκι, αλλά πιστέψτε με, κάνει τη διαφορά στο πλεκτό. Να σας δείξω λίγο σύντομα. Ξεκινάω πλέκοντας άριχτα στην πίσω θηλιά, όπως είναι κανονικά η πλεξιρίπ το λάστιχο. Στην περίπτωσή μου έχω βάλει 6 άριχτα για να κάνω το περιμετρικό λάστιχο. 3, 4, 5, άλλο ένα, 6 άριχτα. Και φτάνω στο σώμα της ζακέτας. Πάω και μπαίνω κανονικά στην ίδια ευθεία που είναι το πλεκτό μου με το υπόλοιπο σώμα της ζακέτας και κάνω ένα βουβό. Ανεβαίνω μία σειρά και κάνω άλλο ένα βουβό. Και γυρίζω. Προσοχή εδώ. Μετράω τα άριχτά μου, γιατί εδώ το βουβό με μπερδεύει. Δείτε, είναι σαν να υπάρχει πόντος. Μπαίνω στον επόμενο που είναι το κανονικό μου, ο κανονικός μου πόντος για το λάστιχο και κάνω άριχτα. Στην πίσω θηλιά. Έξι άριχτα. Γυρίζω. Σας έχω πει και άλλες φορές ότι όποτε και αν πλέκω, σε ό,τι και αν κάνω, στην πίσω θηλιά, στην αρχή και στο τέλος, δεν πλέκω στην πίσω θηλιά γιατί ξεχυλώνει, κάνει τρύπα. Πιάνω όλη μου τη θηλιά κανονικά. 2, 3 άριχτα, 4, 5, 6. Δείτε, η ευθεία που είναι το βελονάκι μου πάνω στο πλεκτό μου, μπαίνει και κάνω ένα βουβό και ανεβαίνω και ένα πόντο παραπάνω, μία σειρά νοητή για να γυρίσω. Εάν σας μπερδεύει στην ανάποδη όταν γυρνάμε προς τα έξω, το που είναι το άριχτό μας, μετρήστε απ' έξω. 6 πατάω εκεί. Είναι πολύ λίγοι πόντοι και μπορούμε να τους μετράμε για να είμαστε σίγουροι. Άλλη μια τελευταία φορά να σας το δείξω, κάνω μια λυσίδα, γυρίζω,
Πιάνω όλο τον πόντο γιατί είναι ο πρώτος μου πόντος, τους υπόλοιπους στην πίσω θηλιά. Έξι και να ας ισιώσουμε το πλεκτό μας για να δούμε πού ακριβώς μπαίνουμε. Βουβό και ανεβαίνω και μία σκάλα, ας πούμε, για να κάνω το επόμενο βουβό. Για να μην μπερδευτώ, πάλι μετράω απ' έξω τους 6 πόντους. Έξι. Αυτό είναι αυτό το λάστιχο. Μακάρι να φαινότανε καλύτερα, λόγω του τουνήματος δεν είναι στο βίντεο σωστή εικόνα, αλλά το αποτέλεσμα που δίνει είναι απίστευτο, είναι εντελώς στρωτό, δεν κάνει τρύπες, είναι υπέροχο. Όσο αφορά το σώμα της ζακέτας, αυτό είχα να σας δείξω. Πάμε τώρα να σας εξηγήσω και για το μανίκι, πόσο εύκολο είναι. Με το βελονάκι 6,5 έκανα το λάστιχό μου. Στο κάτω λάστιχο του σώματος της ζακέτας είχα βάλει 12. 6 έβαλα στην πατηλέτα, εδώ έβαλα λίγο παραπάνω από 6, έβαλα 8 πόντους για να είναι λίγο πιο μεγάλο το λάστιχο στο χέρι. Ρίχνοντας λοιπόν 8 πόντους, στην αρχική μου αλυσίδα έπλεξα σειρές με άριχτα τόσο όσο όταν το διπλώνουμε να κλείνει και να αγκαλιάζει το χέρι και να έχει και λίγο περιθώριο, γιατί ξέρουμε ότι ξεχυλώνουν τα πλεκτά. Αφήνω λοιπόν το μικρότερο βελονάκι και παίρνω το κανονικό μου βελονάκι. Από εδώ και πέρα, συνήθως όταν κάνουμε ένα μανίκι, ξεκινάμε και σιγά σιγά δίνουμε αυξήσεις δεξιά-αριστερά, ώστε να φτάσει το επιθυμητό άνοιγμα επάνω. Το μανίκι το συγκεκριμένο, επειδή πρέπει από την αρχή να είναι πολύ ογκώδες, έπρεπε όλοι οι πόντοι που χρειάζονται να πέσουν στην αρχή για να ανοίξει απότομα το μανίκι και να κάνει όλο αυτό το φούσκωμα. Τι έκανα λοιπόν, πήγα στο κενό που έχω δημιουργήσει και μέτρησα από τη μέση της μασχάλης μου μέχρι τη ραφή επάνω πόσοι πόντοι είναι αυτοί. Δηλαδή αν κάναμε μια περιμετρική σειρά, σκεφτείτε πόσους πόντους θα βάζαμε. Από τη στιγμή λοιπόν που, παραδείγματος χάρη, εγώ θέλω 22 πόντους, άρα και 22 από την άλλη 44. Ξέρω λοιπόν ότι αυτό το μανίκι πρέπει να αποκτήσει 44 πόντους να φτάσει να ενωθεί με τη μασχάλη μου. Αφού λοιπόν μετρήσουμε πόσους πόντους θέλουμε περιμετρικά στη μασχάλη μας και σε μένα είναι 44, πόσες σειρές έχω κάνει? 19 σειρές. 2 άριχτα σε κάθε πόντο και θα μου δώσει 38. Θα μου δώσει 38 πόντους. Θα κάνω λοιπόν άλλη μια σειρά με άριχτα για να το φτάσω στους πόντους που θέλω και είμαι έτοιμη. Δηλαδή για να είναι κατανοητό, ανάλογα με το φάρδος που έχουμε στη μασχάλη μας, τους πόντους που θέλουμε, στην πρώτη και στη δεύτερη σειρά με άριχτα, τους ρίχνουμε όλους στο λάστιχο το αρχικό. Εδώ λοιπόν θα ρίξω 2 πόντους σε κάθε τρυπούλα μου, σε κάθε πόντο, και επειδή ακόμα μου λείπουνε, θα κάνω άλλη μια σειρά με άριχτα για να ρίξω και τους υπόλοιπους. Τους έκανα. Όσο και αν είναι λοιπόν το λάστιχο, κάντε την πρώτη σειρά με 2 πόντους συνέχεια. Τελειώνοντας έχετε μετρήσει πόσοι είναι, άρα πόσοι μου λείπουνε. Εγώ είπα ότι θέλω 44. Μην ξεχνάμε όμως ότι το σχέδιό μας έχει πολλαπλάσιο. Στην περίπτωση του είναι πολλαπλάσιο του 6, άρα εγώ θα κάνω 43. Είμαι λοιπόν στους 39, διάσπαρτα στη δεύτερη σειρά θα ισομοιράσω τους υπόλοιπους 4 πόντους που μου λείπουνε, θα τους βάλω εδώ και είμαι έτοιμη. Στην πρώτη σειρά 2 στο καθένα, στη δεύτερη σειρά προσθέτουμε διάσπαρτα όσους πόντους χρειαζόμαστε, αλλά προσέχουμε και το πολλαπλάσιο. Ένα πόντο πάνω, ένα κάτω, 2 για το πολλαπλάσιο που θέλουμε. Θα το προσέξουμε πολύ. Τελείωσα λοιπόν, έριξα 43 πόντους και είμαι έτοιμη. Έχω στρώσει και έχω ετοιμάσει
το μανίκι και με τα πολλαπλάσια και με το φάρδος που χρειάζεται και απλά θα ξεκινήσω το σχέδιό μου. Πάμε, είμαι στην τρίτη σειρά και ξεκινάω. 3,5 ποδαράκια. 2, 3. Οι πρώτες δύο σειρές με άριχτα ήταν απλά για να στρώσω τους πόντους μου. Από εδώ και πέρα ξεκινάμε το σχέδιό μας. Παίρνω νήμα και κάνω 5 διπλά ποδαράκια στον ίδιο πόντο. Παίρνω νήμα, μπαίνω στον επόμενο πόντο και κάνω 5 μισά ποδαράκια. Παίρνω νήμα και κάνω 5 διπλά ποδαράκια στον ίδιο πόντο. 5 άριχτα, 5 διπλά ποδαράκια στον ίδιο πόντο. Επαναλαμβάνουμε για το σχέδιό μας. Πέντε μισά ποδαράκια. Μέχρι το τέλος λοιπόν επαναλαμβάνω το ίδιο. Έχω 4 πόντους για το τέλος, οπότε σε αυτό το πόντο κάνω 5 διπλά ποδαράκια και μου μένουν τα 3,5 όπως ξεκίνησα. Πάμε για την επόμενη σειρά. Έκανα μια αλυσίδα στον αέρα και γυρίζω. 3,5 ποδαράκια είχα, 3,5 ποδαράκια θα κάνω. 2, 3. Έχω μπροστά μου 5 διπλά ποδαράκια. 5 διπλά ποδαράκια θα κάνω, ένα στον κάθε πόντο. Όπως τους βρίσκω τους πόντους μου. Λοιπόν, έχω 5 ποδαράκια. Βγάζω το βελονάκι και το βάζω στο πρώτο διπλό ποδαράκι και κλείνω τους πόντους μου. Popcorn είναι η πλέξη μου λοιπόν. Αφού τους έσφιξα, πάω και κάνω τα 5 μισά ποδαράκια ενδιάμεσα. Πέντε διπλά ποδαράκια, όπως τα βρίσκω. Βγάζω το βελονάκι μου, μετράω, μπαίνω στο πρώτο διπλό ποδαράκι, ξαναπιάνω τη θηλιά, τη βγάζω έξω και το σφίγγω. Ξεκινάω κάνοντας τα 5 μισά ποδαράκια. Με αυτόν τον τρόπο, τους 5 πόντους που έκανα τώρα, τα 5 διπλά ποδαράκια, τα ξανακάνω ένα και δημιουργώ αυτή τη φούσκα. Το popcorn είναι γνωστό, εγώ το κάνω σε 2 σειρές όμως για να γίνει μεγαλύτερο και αυτή τη φούσκα δημιουργώ. Συνεχίζω μέχρι το τέλος της σειράς έτσι. Μου μείνανε τα 3,5 ποδαράκια. Νάτες. Να σας πω ότι ενδιάμεσα
Θα κάνω σκέτε, δύο σκέτες σειρές με μισά ποδαράκια. Οι φούσκες μου είναι ήδη πολύ μεγάλες και δεν θέλω να τις κάνω τόσο κοντά όπως είναι ας πούμε το bubble σε μια άλλη περίπτωση. Θα κάνω λοιπόν στην πίσω σειρά μισά ποδαράκια, προσοχή, τον πόντο της φούσκας να τον μπλέξουμε, γιατί τον έχουμε ξαναδημιουργήσει και τον έχουμε κάνει ένα, μέχρι το τέλος της σειράς, μισά ποδαράκια. Θα γυρίσω από την καλή πάλι, θα ξανακάνω άλλη μια σειρά με άριχτα. Δεύτερη σειρά λοιπόν με μισά ποδαράκια μέχρι το τέλος. Τις φούσκες θέλω να τις κάνω ένα λάξ. Άρα η πρώτη φούσκα αυτής της σειράς θα πρέπει να πέσει ενδιάμεσα σε αυτές τις δύο. 5 πόντους έχω, ενδιάμεσος είναι ο τρίτος. Άρα 3 που είχα στην αρχή άριχτα και είναι η φούσκα μου 4. 5, 6, στον 7ο πόντο πρέπει να πατήσω για να μου βγει στη μέση η φούσκα μου. Άρα την επόμενη σειρά του σχεδίου μου την ξεκινάω με 6 άριχτα για να μου γίνει ένα λάξ. Στον 7ο πόντο λοιπόν ξεκινάω και κάνω 5 διπλά ποδαράκια. Πέντε μισά. Πάμε πάλι το ίδιο. Στον επόμενο πόντο, 5 διπλά. Αυτό είναι. Αυτό επαναλαμβάνω συνέχεια. Δύο σειρές για να δημιουργήσω τη φούσκα, δύο σειρές με μισά ποδαράκια ενδιάμεσα και στην επόμενη σειρά σχεδίου ξεκινάω με 6 για να μου γίνουν ένα λάξ. Για να μου βγουν στη μέση. Στην επόμενη κλείνω τη φούσκα μου. Δύο σειρές με άριχτα, επαναλαμβάνω την πρώτη σειρά με τις φούσκες. Αυτή είναι λοιπόν η δική μου εκδοχή. Ελπίζω να σας αρέσει, να τη βρίσκετε λίγο ιδιαίτερη. Να σας πω ότι φτάνοντας σχεδόν επάνω, εδώ είναι η ένωσή μου, δεν φαίνεται τώρα με αυτό το νήμα, σταμάτησα να κάνω φούσκες για λίγες σειρές μέχρι να το κλείσω και έκανα σκέτα μισά ποδαράκια, γιατί δεν είναι πολύ ωραίο να είναι οι φούσκες μέχρι επάνω, προσθέτουν υπερβολικό όγκο που δεν χρειάζεται. Έκανα λοιπόν 9 με 10 σειρές με μισά ποδαράκια για να φτάσω στο μανίκι μου και ένωσα. Για πόσο κάνουμε το μανίκι, το βάζουμε, φοράμε τη ζακέτα για να δούμε που πέφτει όμως και κάνουμε το μανίκι για όλο αυτό το μήκος του χεριού που θέλουμε. Αυτό ήταν λοιπόν απλή και όμορφη ζακέτα. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να πατήσετε like στο βίντεο. Πατήστε εγγραφή και το καμπανάκι για να έχετε ειδοποίηση για τα επόμενα βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μου. Τα λέμε την επόμενη φορά με μια νέα δημιουργία.